Γεια σας, φίλοι, σε ένα επεισόδιο σειράς μου για το Total War Attila, ακούσατε το μικρόφωνο. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα? Επειδή την επόμενη εβδομάδα, από τη στιγμή που βλέπετε το βίντεο, πάω διακοπές, το είχαμε πει ξανά vlog, θα κάτσω μια ώρα συνεχόμενη να κάνω record 3 Attila, συμπλαστικά 3-20 λεπτά. Μπορεί να μην πούν 3-20 λεπτά, ξέρω, μπορεί να βγει το ένα 18 λεπτό και το άλλο να βγει, ξέρω, 20 διάλεπτο. Αλλά το κάνουμε κάπως έτσι για να προλάβω να κάνω record και μου είναι πολύ και πιο εύκολο εμένα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι έγινε? War declared. Δεν μας ενδιαφέρει πολύ μακριά μας. Actually δεν είναι πολύ μακριά μας. Ποιοι είναι αυτοί? Ξουτ. Πού πάτε μωρέ? Σαν το έχω εδώ πάνω. Oh well. Κάποιος ανέβηκε rank. Καλά, δεν ενδιαφέρομαι. Εντάξει, αυτό το είδα πριν λίγο. Λοιπόν, για να δούμε όλοι σαν τι μας τι κάνουν. Αρχικά έχουμε δύο πόλεις οι οποίες δεν έχουμε κάνει τίποτα. Τι σου εκεί εδώ πέρα? Το στρατό αυτό να τον πάει εκεί πέρα, μην κάνουν καμιά ξυπνάδα αυτή καινούργη. Χρυσό στρατό. Τη χρυσή ορδή ξέρω, του Ατίλα. Τι του Ατίλα λέω, καλά, τον Τζίκινς Χάν. Μπέρεψε τους δύο. Άξιο λέει, ένας ήταν Νούνος και ο άλλος ήταν Μόγκολος, αλλά για κάποιο λόγο του συνδυάζουν το μυαλό μου, δεν ξέρω. Θα μου πεις εδώ η Disney του συνδυάζει. Άμα θέλετε, εξηγήσω τώρα αυτό βαριά με το να την κάνω. Λοιπόν, πού πάνε αυτοί? Με αυτούς τι έχω? Ειρήνη, έχω πόλεμο. Έχω καιρό να παίξω, είναι αλήθεια, αλλά είναι πόλεμο. Ωραία, καλά θυμούν. Άρα, το PC μου έχει πιάσει 800 στροφές. Λοιπόν, ο στρατηγός μου εδώ μπορεί να ανέβει επίπεδο, αν είναι αυτός που ανέβηκε rank. Θα του δώσουμε... Αυτό τι είναι? Ω, αυτό είναι ωραίο. Πήρε και ένα για fleet commander, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, επίσης θέλω να διώξω λιγάκι τους στρατούς μου εδώ πέρα, γιατί μαζευτήκαμε πολύ. Οπότε πάμε εδώ πέρα. Και αυτός θα μπορούσε να φύγει, αλλά φυσικά θέλω να έχουμε μια μάχη για αρχή. Ωραία. Αξίζει να την πολεμήσουμε. Δεν ξέρω αν θα έχει άλλη μάχη στα γρήγορα, οπότε πάμε να την πολεμήσουμε για να έχουμε μια μάχη. Και να μην χάσουμε και πολλούς αντιτέτους, γιατί είναι και χειμώνας. Το PC μου θα το ακούτε, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Το απομακρύνω λιγάκι. Λοιπόν... Εντάξει, προφανώς η μάχη θα την νικήσω πανεύκολα. Θέλω να μην χάσουμε πολλούς αντιτέτους. Έχουμε αρκετούς τοξότες... 4 units έχουμε από τοξότες και από γενικά... Αυτούς, καταλάβατε. Πώς λέμε, ρε, κοντιστές ξέρω εγώ και σφεντονιστές. Υπάρχει τέτοια λέξη? Σφεντώνεις. Λοιπόν, start deployment. Το χιόνι. Λοιπόν, αυτή είναι... Αυτή πες δεν είναι mercenaries, γιατί τους έχω? Τους θα πωλήσω μετά, μα είναι mercenaries. Λοιπόν, τεστούντο. Απίσω τους αυτή, ωραία. Αυτή πιο πίσω. Αυτή ήρεμη μαζί με τον στρατηγό, ποιος που είναι. Επειδή είσαι και ο βασιλιάς, δεν είναι καλύτερα να μας πεθάνεις. Δεν το εκτιμούσα ιδιαίτερα. Ωραία, start battle. Εδώ. Ένα group. Όχι. Δύο group. Τρία group. Καλά, δεν τους χρησιμοποιήσω. Γιατί... Τι θέλω να κουνηθούν για κάποιο λόγο και δεν ξέρω γιατί. Τι φάση. Ωραία, αυτοί θέλω να κουνηθούν. Δεν είμαι σίγουρος... Είναι λόγω του στούντο. Πατσάρανε κάτι και δεν το κατάλαβα. Παλιά το παρατάγανε το στούντο και φεύγανε. Απλά πως συνήθεια το έβαλα, ξέρω. Ωραία. Τρέξτε όλοι μαζί, να είμαστε χαρούμενοι. Βασικά, εσείς μην τρέχετε γιατί είστε που ήδη πολύ μπροστά. What the fuck, πού ήρθαν αυτοί? Γκάρισον δεν υποθετήχαμε. Κρυφτείτε πίσω. Κανείς δεν σας αγαπάει.
Λοιπόν, πάμε και λίγο πιο γρήγορα. Ωραία, αυτοί μας είναι και κουρασμένοι. Πολύ ωραία. Ωραία. Εδώ. Εδώ. Και εδώ. Τώρα μάλλον πρέπει να πάνε και λίγο πιο γρήγορα το εξώδιο, γιατί εντάξει πίνεις που μείνανε. Αν και πες να προλάβουν και τους άλλους, ξέρω εγώ. Ωραία. Γενικά θα φέρω βασικά και το επικό μου, άμα το βρω σε όλα αυτά τα units. Βάλω το κρύψω εκεί πίσω. Λοιπόν, αυτός εδώ, αυτοί εδώ και αυτός εδώ. Με αυτούς να τους καλύπτουν σε τεστούντο. Και οι στρατιώτες να πάνε σιγά σιγά πίσω. Ωραία, οι στρατιώτες γενικά έχουν πλεονέκτημα καλά απέναντι στα spears, οπότε τους βάζουμε να επιτίθονται. Αυτή απλά θα τους θέλουμε για την προστατέψουν τους πίσω μας. Το επικό ήρθε. Λίγο γρήγορα, παιδιά, επικό ήρθε. 30. Τι φάση, που πάτε μωρέ. Καλά να τους εξαφανίσουμε. 13 από αυτούς. Εντάξει. Κυνηγήστε εκεί. Και γενικά αυτούς τους βάλουμε να κυνηγάνε ότι φεύγει. Όπως αυτοί τις στρατιώτες. Ωραία. Τρεχάτε. Γουτάρ, what the fuck, χόντορ. Χόντορ, χόντορ. Λοιπόν, εδώ τους ξεφανίσαμε, συνεχίζουμε. Τρέχτε μου, ρε. Λοιπόν, προσπαθήσουμε να ξεφανίσουμε τελείως το unit για πλάκα. Για πλάκα, για τι... και ένα σύμβημα. Αλλά θα το κάνουμε γύρω για πλάκα. Σαν τον τυπάζω βασικά να ξεφανίσουν και το unit. Μπερδέστηκα. Μπερδέστηκα. Ξέρετε. Γνωρίζει τι θέλω να πω. Τρεις, εδώ έχουν μείνει. Απλά ξεφανίστε τους, παιδιά, τρεις είναι. Δύο. Μπορώ να διακρίνω και ποιοι είναι. Όχι, μην προλάβει να φύγει. Όχι. Όχι, κατάφερε. Καταραμένε. Λοιπόν, να σκεφανίσουμε και τελευταία ό,τι έχει μείνει, τέλος πάντων. Δύο στρατιώτες, χρόνο και ένας, τρεις στρατιώτες του μήνου, ουσιαστικά. Μια λαπλά σκοτώστε τους. Είστε 500 άτομα εκεί μέσα. Ας ποζάρουμε αυτό βασικά, γιατί πιο πιθανό να σκοτώσουμε δικό μας στρατιώτη παρά αντίπαλο. Έλα, ένας στρατιώτης είναι. Κοίτα μπουλούκι, δεν μπορεί να σκοτώσει ένα στρατιώτη. Πού πάτε μωρέ, ποιος είναι εκεί μέσα? Άντε μια ώρα. Για να στρατιώτη, ξέρω γιατί απλά τον σπρώχνουν, θέλουν να σκοτώσουν σπρώχνοντας τον. Έχασα 81 στρατιώτης, ποιος σκότωσε, οι δικοί μου τους σκότωσαν, αντί πάλι σκότωσαν ουσιαστικά
14 στρατιώτες. Δικοί μου κάνανε τις βλακίες. Επειδή ήταν μπουλούκες και ρίξανε οι άλλοι βέλη. Άντε σου, τι να κάνω. Δεν είναι τίποτα, ήταν στρατιώτες. Ξέφυγε ένας, τον είδα. Remaining. Ο ένας που έμεινε. Μπορώ να τον πάρω για να αναπληρώσω 5% δυνάμεων μου, what the fuck. Θα τον σκοτώσω. Γιατί πες να μου δώσεις το achievement που θέλω. What? Ναι, φύγαν οι πόντι. Γιατί. Ωραία. Αυτός ο στρατός ανέβηκε επίπεδο. Ναι, πολύ ωραίο αυτό. Barbarian Kingdoms. Δεν αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα. Α, οι άλλοι τι θεωρούνται. Θεωρούνται Barbarian Kingdom, μάλλον. Μάλλον θεωρούνται Horde. Δεν ξέρω. Αυτό είναι το δεύτερο που έχουνε. Αυτό είναι ωραίο. Ου, αυτό είναι πολύ ωραίο. Eastern Empires. Ναι, θα πάμε για να κατέβουμε σιγά σιγά. Το δεύτερο πως είναι συν 6 μοράλ. Ωραία, και αυτοί θέλουμε σιγά σιγά να τους πάμε προς τα νότια. Με τους Άλλανς, αφού ξεφανίσαμε τους πόντους, είμαστε ακόμα σε πόλεμο. Ρε παιδιά, το παρατάμε. Δεν επιτίθεσαι στους Πέρσινς. Δεν θέλω, άλλο, θα ξεφανίσω. Παίζεται και τις δύσκολες. Λοιπόν... Η τραπεζόντα ξέρω θέλει καμία επισκευή. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Γενικά έχω κοιτάξω σε στατιστικά ξέρω και κάτω. Λοιπόν, viewers. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Σταμάτα, σε πιστεύω. Λοιπόν, Καπαδοκία είναι ψυχηρό της καταστάσεις, οπότε ας βγάλουν τη φορολογία. Γιατί κάμα μειώνει τόσο. Καλά είναι κυρίως από τα λαϊλασίες που τις έχουν κάνει. Λοιπόν, viewers. Πήρα μια απόφαση αφού έπαιξα λιγάκι off camera το παιχνίδι. Έπαιξα κυρίως με Βυσιγόθιους, αλλά γενικά δεν έπαιξα με την Ανατολική, την Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και είναι γενικά όλα τα άλλα factions. Ναι, το τσίμι που ήθελα. Όλα τα άλλα factions, όχι όλα σχεδόν όλα φαντάζομαι, πέσει που ξέρω μπορεί να είναι και ίδιοι. Είναι πιο πολύ, ξέρω εγώ, θα επιτεθούμε, θα κάψουμε, θα λελετήσουμε. Ωραία πράγματα, ρε παιδί μου, γενικά να τα βλέπει. Όχι τόσο, αλλά δεν πειράζει. Τέλο πάντων, εγώ το διασκέδασα περισσότερο. Γι' αυτό πιστεύω ότι το διασκεδάσατε κι εσεί περισσότεροι από ότι ξέρω εγώ με του Ρωμαίου, του Ανατολικού, παίζω εγώ τώρα ξέρω και του δικού άμα έπαιζα. Που απλά μα επιτίθενται. Ωραία, του εντοπίσουμε. Επόμενο, οι Ούνοι. Μετά μα επιτίθενται οι Άλλανς. Μετά μα επιτίθενται οι Βυσιγόθοι. Πού πάτε, μωρέ, καημένοι κι εσείς. Έχετε ένα τέτοιο μωρέ και ένα στρατό. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε το μετά από το ευχάριστο διάλειμμα μας. Και οι γυναίκες οι Ούνοι κατεβαίνουν και καίνε πόλεις, λελατούν. Πού πάτε, μωρέ, γυρίστε πίσω. Και δεν ξέρω, το διασκέδασα τουλάχιστον περισσότερο, οπότε... Τι φάση... Απλά ψήθηκαν όλοι να μου δηλώσουν πόλεμο τώρα, ξέρω, είναι... Όχι, εντάξει τώρα... Α, γι' αυτό θέλω να μου δηλώσουν πόλεμο. Oh, fuck. Και δεν έχω στρατούς εκεί πάνω. Και μας κάνουν επίθεση και άλλοι. Και ναι ρε, δεν μου ξέρω εγώ, ενώ εδώ π.χ. κάθομαι πολύ ακίνητος, ξέρω εγώ, και προφανώς γι' αυτό κάνω και βλακεία που κάθομαι ακίνητος, γιατί θα πρέπει να κάνω πιο επιθετική πολιτική και ακόμα και με, τους, με αυτό το στρατό. Αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω πού να επιτεθώ ρε παιδί μου, στους Πέρσες φοβάμαι, ξέρω εγώ. Πιστεύω ότι αν μου επιτεθώ στην Ηλίρια π.χ. που μου επιτέθηκε τώρα αυτή για κάνω βλακεία, θα μου επιτεθούν οι Ούνοι από την άλλη, θα μου επιτεθούν οι Πέρσες από την άλλη, θα μου επιτεθούν οι Αφρικάνοι από την άλλη. Που γι' αυτό και το campaign θεωρείται very hard, θεωρείται το δεύτερο πιο δύσκολο campaign στο παιχνίδι. Μετά από τους δυτικούς και εγώ δεν είμαι και τα καλός για να αποκριθώ στο very hard. Γι' αυτό παίζω στο normal, αλλά αν παίζαμε κάποιο πιο εύκολο campaign μάλλον θα παίζω στο hard του παιχνιδιού, δυσκολία. Και δεν ξέρω, έχουμε φτάσει τώρα λογικά με αυτά τα τρία επεισόδια που θα κάνω στη σειρά, ξέρω τώρα λογικά είμαστε ακόμα στο πρώτο στο δεύτερο. Έχω φτάσει στα επεισόδια... Πού να βάλουν τον παρκίδι. Λοιπόν. Έχω φτάσει στο επεισόδιο 25 με τα 3 επεισόδια. Τώρα είμαστε λογικά στο 23 από αυτή τη στιγμή βλέπετε. Αλλά φτάσω στο 25 ξέρω εγώ
Είμαστε το τέλη, το τέλη Αυγούστου. Και δεν ξέρω, το έχω βαρεθεί ρε παιδί μου το αυτό το campaign ας πούμε. Οπότε σκεφτόμουν να ξέρω. Ου, αυτό είναι ο καλύτερο μέρος. Σκεφτόμουν να ξέρω εγώ να τελειώσουμε αυτή τη σειρά σιγά σιγά. Δηλαδή να φτάσω ξέρω στο 30 ρε παιδί μου, να έχει μια πολύ καλή κάλυψη πιστεύω. Τουλάχιστον ως σειρά σειρά και ως παιχνίδι ξέρω εγώ. Και το έχω ξαναπεί τουλάχιστον και να βάλω ένα poll που για τίλα ξέρω εγώ θα έχει να παίξω με τους ούνους. Θέλω εγώ πιστεύω θα είναι πιο διασκεδαστικό. Και δεν ξέρω, θα διασκεδάζω περισσότερο από αυτό. Συνέχεια άμυνα, τώρα μας επιδείχνονται οι Λύριοι, θα μας πάρουν την πόλη, θα φέρω τους στρατούς, θα την ξαναπάρω πίσω. Πλάκα πλάκα μπορούν να καταστήσουν την Λύρια, αλλά δεν σπάνω. Και ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα κόψω μισό δευτερόλεπτο το βίντεο και σπάνω. Πιέστρεψα. Πού ήμασταν. Α, περιμένω να χάσουμε. Απλά super fast mode να τελειώνουμε. Έλα, αλήθεια. Πόσους έχουμε. 200. 200. Να δω πώς θα αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς. Πρέπει να φέρω τους στρατούς. Πάλι. Να φτιάξω και ένα καινούριο άμα με βρω χρήματα. Γι' αυτό σας λέω, έχει την πλάκα του να συνέχεια ξέρω εγώ υπερασπίζει το βασίλειο. Δεν ξέρω εγώ, δεν πολύ μου αρέσει. Προτιμώ να απλά να περιμένουμε απλά να μας μπουνε να κατακτάω ξέρω εγώ καινούριες περιοχές και έτσι. Πολύ ωραία, τους ρίχνουν τα βέλη αυτά. Έχουν χάσει ήδη 80 άντρες, ξέρω εγώ. Μην μου πείτε, θες ακόμα καλύτερα. Να, δεν πειράζει. Για τόσους που χάσαν. Καλά είναι. Ωραία, μπείτε και με το τοπικό. Καλά, δεν ξέρω πρέπει να νικήσουμε, αλλά... πες να μπορούν να μπουν εδώ πέρα. Θα δούμε, άμα καταφέρουν να μπουν, θα φέρουν στο άτομο. Μην τολμήσουν να μας πάρουν την περιοχή. Έχουν χάσει... κοντεύουμε 200 άντρες, λογικά θα χάσουν 200 άντρες, ξέρω. Θα χάσουν το επικό τους βασικά, κάνουν βλακή που τους στείλανε εδώ πέρα. Τα πράγματα να έρθουν με αυτούς, ξέρω, ή με αυτούς. Ακόμα καλύτερα. Να, έχω χάσει 200 άντρες τώρα. Τι είναι. Λογικό. Εντάξει, τα goals έχουν περάσει ξέρω 20 λεπτά τώρα. Ξέρω να θεωρεί αυτά τα goals. Whatever. Έλα, πάμε στο 300. Λογικά θα πάμε βασικά, αλλά δεν μοιάζει. Πω, έχουν πολύ κόσμο ακόμα. Θα μου την πάρουν κιόλας στην πόλη να την γέγανε. Όχι να την γέγανε, λέει τους. Να την κάνουν λοιπόν σάκα απλά. Λουτ, το βρήκα τη λέξη, μπράβο. Άξιο έχουν χάσει 26 άντρες και έχουν χάσει 270 ξέρω εγώ. Ναι, 30 άντρες. Εντάξει τώρα που έφυγαν τα επικά τους αρχίζουν να χάνουν πολύ πιο γρήγορα, είναι αλήθεια. Αλλά whatever. Φέρουμε και το επικό να βοηθήσει. Γιατί όχι. Άμα επιτίθενται εκεί που όντως τους λέω, θα μου βοηθάει πολύ. Δηλαδή άμα δεν επιτίθενται εκεί πέρα, ξέρω επειδή είναι στη μέση και επιτίθενται κατευθείαν σε αυτούς π.χ. θα ήταν πολύ βολικό. Και αυτή είναι ωραία, να φύγουν οι scout equities. Είχα πάνω από 300, αλλά εντάξει. Δεν θα λέω ότι πάει άσχημα. Θα είχε πλάκα κατά μία είναι και θα, αλλά θα κάνει πιο περίπλοκο το παιχνίδι. Να χρειαζόταν κάποιοι άντρες να κατακτήσουν την πόλη, ξέρω εγώ. Να τελειώσω. Άρα να χρειαζόταν 500 άντρες να την κατακτήσουν γιατί. Δεν ξέρω, εντάξει. Τα βιβλία που διαβάζω δεν είμαι και ιστορικός να πω την αλήθεια. Ρε παιδί μου. Όταν παίζει μια πόλη, υπάρχουν κάτοικοι ξέρω εγώ συνήθως. Δηλαδή εντάξει, αυτό μου πει είναι σαν χωριό είναι ουσιαστικά, αλλά ξέρω παίζει να έχουν 300-400 κατοίκους τουλάχιστον. Μπορεί και χίλιους.
Ρε παιδί μου, αν έχεις 300 άντρες είναι καλό. Αν έχεις 100 άντρες και, παρόλο που σκοτώ στο στρατό της πόλης, υπάρχουν, ξέρω εγώ, πολίτες που θα αντισταθούν. Δεν ξέρω εγώ. Makes sense. Whatever, παιχνίδι θα πεις. Στο κάτω-κάτω. Απλά ξέρω ότι θα ήταν ένας πιο ωραίος μηχανισμός. Αυτοί μας έχουν διαλύσει. Κυρίως αυτά τα δύο units βασικά, αυτοί να χαραίνει με το στούντο τους. Τσιλάρουν. Για να το πάμε στο γρήγορα, γιατί θα χάσουμε λόγω της επαφή της. Σκοτώσαμε 370 της χρόνου και πέφτει. Ναι, βγάλε αυτούς μπροστά, μπράβο. Πολύ έξυπνο, φίλε. Ωγε, έφυγαν. Χάθηκε ο τυπικό μου, ωραία. 400 άντες. Μπορεί και λίγο παραπάνω, 405. Λογικό μου φαίνεται. Να, 405 έχουμε σκοτώσει μέχρι στιγμής. Εντάξει, καλά είναι για 280 άντρες. Αν σημαίνει ότι μπορώ να φέρω τον άλλο στο δρόμο και να τους διαλύσω, μια χαρά με μου αρέσει. 666, έλα, για την πλάκα. Τι φάση ποζάρα να πλάξω στο μάσα να πολεμάνε. 666, ο σατανάς μας κάνει επίθεση. Βοήθεια. Καλέσεις τους παπάδες. 50 άντρες, 49. Έχασε 415 άντρες μέχρι στιγμής ο αντίπαλος μας. Αλλά δεν τους έχασε πολύ πίσω τους, εντάξει. Χάσε άλλους 10, ξέρω. Απλά περιμένω να τελειώσει η μάχη γιατί αυτοί την παραδίδονται. Άλλοι έχουν κάτσει, έχουν τσιλάρει εδώ. Έχουν πάρει και το τέτοιο, και τον πυρού. Ε, 420, 420. Ναι, λογικό είναι. Παρόλο που καθόμαστε εκεί με το στούντο, ξέρουμε ότι σκοτώναμε 30 άντρες, έτσι. Δηλαδή, σκοτώ, παίζει να σκοτώσει, ξέρω, 40 άντρες μόνο στο unit, λοιπόν, end battle. Δεν έχει κάποιο νόημα. Να, έχασα 415 έχασα άντρες, έχασα 243, μια χαρά. Ποιος μας διαλύσει από τους αντιπάλους? Αυτή, το ξέρω εδώ πέρα. 30 άντρες μόνο αυτοί σκοτώσαν. Και μετά ξέρω, εντάξει, διάφορα γιατί που ήταν μέσα στη μάχη πραγματικά. Τα επικά τους διάλυσα εύκολα γιατί κάνανε τη βλακή μου, θα μου τάξαν πάνω σε αυτούς ακοντιστές μου. Το οποίος είπε θα είναι. Θα μου την πάρει κιόλας, ναι, την πολύ, γιατί είναι πολύ βόρεια αν μου την πάρει. Βλακή θα είναι δηλαδή. Okay, whatever, whatever.